Καλημέρα παιδιά, καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μας πίσω εδώ. Όπως καταλαβαίνετε σήμερα είναι έφτασε η μέρα του Jumbo Haul, οπότε έχουμε να δούμε πραγματάκια που ψώνισα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά για αρχή. Είμαι εδώ μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Έλα αγάπη μου. Ποια είναι αυτή η σανίδα? Η σανίδα δεν ξέρω, ποιανού να είναι άραγε αυτή η σανίδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα να σας δείξω τι πήρα από το Jumbo. Μαμά, δικιά μου είναι η σανίδα. Δικιά σου μωρό μου. Πάμε, λοιπόν, ξεκινάω. Πήρα τουβλάκια στο Δημήτρη μου που δεν είχε. Αν και προσπαθούμε να μάθουμε τώρα να κολυμπάμε και χωρίς τουβλάκια, αλλά βγάζοντας σιγά σιγά ένα-ένα τουβλάκι, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Οπότε του πήρα τα τουβλάκια αυτά, τα Swim School λέγονται. Ελπίζω να είναι καλά. Τα είχαμε πάρει νομίζω και πέρσι, αυτά δεν είχαμε πάρει. Αυτά έχουμε πάρει και πέρσι. Πήραμε επίσης μία σανίδα, για να το κάνουμε έτσι, πως κάνουμε και να χτυπάμε τα ποδαράκια μας, σαν τα ψαράκια. Πήρα μία φόρμα για και cupcakes. Που δεν είχα, μου έλειπε, δείτε τι και έτσι και έτσι και πίσω. Φαίνεται καλή. Χάρτο πετσέτες. Τώρα, τι πόλη είναι αυτό με τις χάρτο πετσέτες. Μολυβάκια για τα παιδιά που μου τα ζήτησε η Μαρίλια. Πήρα αυτά εδώ τα άσπρα τα σφουγγάρια, τα οποία είναι για τους τοίχους, βγάζουν, αφαιρούν διάφορες βρωμιές από τους τοίχους, οπότε τα χρειαζόμουν. Με βλέπετε έτσι στολισμένη, γιατί σε λίγο θα πάμε στη γιαγιά μας και στο παππού μας, γι' αυτό είμαι στολισμένη, οπότε ήταν και ευκαιρία μέχρι να ετοιμαστούν όλοι να κάνω εγώ το χόλ μου. Λοιπόν, πήρα δύο πλαστελίνες του Δημήτρη, θα τις βάλω μέσα εδώ στα cupcakes. Σακούλα και πήρα και αυτά εδώ, θα τα ανοίξω, ελπίζω να μην κάνω πολύ φασαρία, τα οποία μου άρεσαν, είναι αυτά εδώ, συγγνώμη τρώω κεράσια για να περάσει η ώρα μου, είναι αυτά τα δύο τα μπολάκια τα οποία είναι για παγωτό και μου άρεσαν και τα πήρα. Συνεχίζουμε. Ωραία. Πήρα αυτό εδώ το διακοσμητικό. Αυτό είναι. Αυτό εδώ το διακοσμητικό το οποίο βάζεις και ένα ρεσό μέσα κεράκι να το βάλω στο τραπέζι που καθόμαστε καμιά φορά έξω όταν δεν βρέχει. Μια και βγήκε από τη σακούλα ένα πινέλο που μου έλειπε. Μία τέτοια ξύστρα, πώς λέγεται αυτό, για να τρίβουμε το τυρί και γενικά να τρίβουμε, γιατί είχα μόνο το μεγάλο το τρίφτη και όλο έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πάρω. Έφτασα αυτή τη στιγμή και πήρα. Πήρα αυτά εδώ τα μικρά τα κουταλάκια, τα μικρά τα πλαστικά, τα απλά τα κουταλάκια για το παγωτό, γιατί εμείς όταν παίρνουμε παγωτό χαλάμε και 15 κουταλάκια, οπότε για να μην πλένουμε, πήραμε αυτά εδώ και να τρώνε τα παιδάκια τα παγωτό του. Επίσης, σακούλες για τρόφιμα που μου είχαν τελειώσει. Πήρα. Μία λακ. Η οποία και αυτή μου είχε τελειώσει. Η συγκεκριμένη μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πως μυρίζει κιόλα. Και παλιά λακ. Έλα μωρό μου. Αχ, παιδιά, μη ζήσε το σκουλιά. Α, πήρα επίσης, μισό λεπτό να σας το δείξω, πήρα επίσης και αυτό το σχέδιο σε πιατάκι, σε μπολάκι για παγωτό. Ελπίζω να το βλέπετε, να φαίνεται καθαρά. Και αυτό εδώ, επίσης για παγωτό. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά γενικά τα σχέδια. Βλέπετε, φοράω μια σαλοπέτα, έτσι, ελπίζω να το φαίνεται και φοράω και τα πανδελάκια μου. Σε λίγο θα σας τα δείξω ολοκληρωμένα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι άλλο πήραμε? Εκεί που περιμένω στο ταμείο, πήρα και ένα καροτέν. Άσχετο, εγώ το πήρα όμως. Άσχετο, εντελώς. Πάμε, συνεχίζουμε. Πήρα αυτή εδώ, είναι για να φτιάχνουμε τάρτες, γιατί θέλω να φτιάξω μια τάρτα φράουλα.
Θα σας τη δείξω στο επόμενο βίντεο ή γενικά όταν θα τη φτιάξω την τάρτα. Και πήρα μία βάση για την τάρτα ψησίματος. Κάτι πιστεύω που θα σας κάνει και εσάς να χαρείτε μαζί με μένα. Θα αλλάξω και πήρα 2 ξύλα κοπής. Να τα. Πήρα 2 ξύλα κοπής για να πετάξω αυτό το γκρι επιτέλους, το οποίο μου σπάσε τα νεύρα που το έλεγα. Και να το ξαναπώ, είστε πάρα πολύ ευγενικές που καμιά σας δεν υπερθεί. Φεύγει αυτή η σακούλα και ένα ασετόν στο άσχετο κι αυτό. Είδατε τι ωραία τα βάζω εδώ στη θήκη από τα cupcake. Α, επίσης πήρα ένα κουβά, γιατί μου έσπασε, οπότε πήρα αυτόν τον κουβά. Αν σας ενδιαφέρει για κουβά, πήρα αυτόν. Πάμε. Πήρα αυτά εδώ τα παντοφλίνια στο μικρό μου κορίτσι, διότι μου άρεσαν. Μου άρεσαν, δεν ξέρω κατά πόσο γλιστράνε από κάτω, δεν το ξέρω καθόλου. Αλλά ήταν καρπουζάκι ρε παιδιά, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και τις τα πήρα. 31-32 τις πήρα. Πήρα 2 θήκες για οδοντόβουτσες, τις οποίες δεν είχαμε και συνήθως χρήσιμο. Πήρα αυτά εδώ τα μπουκαλάκια τα σκέτα εδώ πέρα. Τα πλαστικά. Πήρα αυτές τις βάσεις για το χαρτί για cupcakes. Μ' άρεσε αυτό το σχέδιο, το καρό. Μου άρεσαν πάρα πολύ για τα cupcakes. Πήρα μία χρώμο παγίδα. Όχι πια ατυχήματα με τα χρωματιστά. Πήρα μία χρώμο παγίδα. Εδώ. Πήρα το αγαπημένο μου Uno. Για να παίζω με τα παιδάκια μου που τους αρέσει. Και πήρα επίσης αυτό το concealer brush. Δεν είχα τέτοια και είπα να το δοκιμάσω. Το πήρα. Πάμε. 1, 2, 3 πήρα τέτοια κοκαλάκια για τα μαλλιά. 2, 3 για τα μαλάκια μας και για τη Μαρίλα, γιατί η Μαρίλα έχει πάρα πολύ μαλλί. Α, και άλλα 2 τέτοια τις πήρα. Αυτά εδώ τα μοβάκια. Να. Ελπίζω να φαίνονται. Τα πήρα πολύ ωραία έτσι, γιατί είναι και σαν βραχιολάκια χεριού. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγει αυτή η σακούλα. Και πάμε στην τελευταία μας σακούλα. Ελπίζω να μην κάνω, το ξαναλέω μάλλον πολύ θόρυβο. Πήρα αυτό εδώ το οποίο μπαίνει στον νεροχύτη για να βάζω τα σφουγγάρια, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχα. Δεν ξέρω το λόγο που το πήρα πράσινο, ίσως λόγω του πολύ πράσινου που έχω έξω. Είπα να συνδυάσω και τον νεροχύτη μου και πήρα για να βάζω τα σφουγγάρια, δεν είχα. Πήρα 1-2 σεπτόνα μαντιλάκια για τα χέρια. Ένα σφουγγάρι βιλέντα και άλλο ένα το οποίο το άνοιξα, το χρησιμοποίησα. Πες εσύ εδώ. Μια συσκευασία Faber-Castell μολύβια για τα παιδιά που χρειάζονται. Μια συσκευασία γόμες, πάλι για τα παιδιά μου τα ζήτησε και η Μαρίλα, δεν έχω μου λίγο μισομά. Άλλη μια πλαστελίνη Play-Doh για το Δημήτρη. Ένα, 2 αντισηπτικά χεριών. Πήρα αυτόν εδώ τον επιτραπέζιο καθρέφτη. Για κάποιο λόγο τον πήρα. Βέβαια, τώρα σκέφτομαι, γιατί είδα ότι έχει στα τζάμπο ένα καθρέφτη, ο οποίος είναι με LED και είναι για μακιγιάζ. Βέβαια, εγώ στο μακιγιάζ δεν ξέρω και πάρα πολλά να κάνω. Αλλά μου άρεσε. Ίσως την επόμενη φορά επιλέξω να τον πάρω, αλλά προς το παρόν πήρα αυτό. Και τέλος, τσιμπιδάκια που σας, δεν ξέρω αν σας το είχα πει, δεν είχα μου τελειώσει, αν και εγώ τα πιάνω συνέχεια τα μαλλιά μου και δεν είχα μου φάνει τελειώσει, οπότε πήρα. Και τέλος, για να τελειώσουμε το haul μας. Α, όχι, δεν θα τελειώσουμε το haul μας, έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Πήρα στο Δημήτρη μου για το καλοκαίρι δραστηριότητες για παιδιά που θα πάνε πρώτη δημοτικού. Οπότε έχει μέσα διάφορες ασκησούλες, προγραφείς, με διαφορές, να μετράνε
Έχει αυτοκόλλητα, μέτρησε και γράψε τον αριθμό των λουλουδιών και των πεταλούδων που βρίσκονται στην εικόνα, κόλλησε τα αυτοκόλλητα. Να έχουμε κάτι για το καλοκαίρι, μην το ξεχάσουμε, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο δεν ξέρω τι θα θυμόμαστε και τι δεν θα θυμόμαστε. Αυτό νομίζω ότι θα εκραγεί στο τέλος, θα κάνει μπαμ η σαλοπέτα. Και άλλο ένα βιβλιαράκι με ασκήσεις πρώτης γραφής εδώ πέρα. Το οποίο αν το ανοίξω μέσα, ας πούμε πέτυχα το Δέλτα, έχει μέσα διάφορα τις αλφαβητά εικόνες. Γράψε τη λέξη δελφίνι, χρωμάτισε τις εικόνες, μαθαίνω να γράφω, έχει την αλφαβητά όλη. Οπότε είναι κάτι πιστεύω που θα μας βοηθήσει και θα μας κρατήσει παρέα το καλοκαίρι και αν τελειώσει εμείς θα πάρουμε κι άλλο, να κάνουμε μία μικρή εξάσκηση. Λοιπόν, αυτά ήταν μέσα στις σακούλες. Πάω να σας δείξω τώρα τα τελευταία που πήρα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Είναι αυτό εδώ το βάζω. Το πήρα για τα μπαμπού που σας είχα πει. Οπότε θα πάω να πάρω άλλο ένα. Θα πάω να πάρω άλλο ένα, το οποίο θα βάλω και εκεί μπαμπού. Έχει βρήκα και πιο ψηλά από αυτά που έχω πάρει ήδη. Και θα το βάλω στην κρεβατοκάμαρα, θα σας δείξω σε ποιο σημείο. Και άλλο ένα για το μπάνιο το μεγάλο. Λοιπόν, δεν θα σας πω, θα σας τα δείξω όταν το ετοιμάσω. Λοιπόν, πήρα αυτό λοιπόν το βάζω, για να μην σας κουράζω. Και πάμε να σας δείξω και το βάζω το άλλο, το δεύτερο. Περιμένετε να βάλω. Τζάμπο χολ μας, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε φυσικά πατήστε ένα like στο βίντεο και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή που θα κάνουν εγγραφή στο δικό μας κανάλι. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!